Ως διευθυντής του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, έκανα πολλές συζητήσεις με τους χορευτές της ομάδας και το πρώτο που μου είπαν είναι ότι έχουν ανάγκη να χορέψουν κλασικό ρεπερτόριο. Ποιο άλλο λοιπόν από τη Λίμνη των Κύκνων. Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη Λίμνη των Κύκνων, γιατί είναι χαραγμένη έτσι κι αλλιώς στη συνείδηση των χορευτών, αλλά και του κοινού και στη δική μου, μιας και το έχω ξαναπροσεγγίσει αυτό το έργο πριν από 17 χρόνια. Οπότε προσπάθησα να μπω ξανά στη δημιουργία του έργου. Το πιο σημαντικό ήταν ότι αποφάσισα από την αρχή ότι αυτό το έργο θα είναι ένα ready-made, ένα έργο δηλαδή που θα χρησιμοποιήσω υλικό έτοιμο, που ήταν του Πετιπά Ιβάνοφ από την original εκδοχή της Λίμνης των Κύκνων, όπως έχει έρθει μέσα από την παράδοση. Και το υπόλοιπο έργο θα είναι φτιαγμένο από μένα. Χρησιμοποίησα λοιπόν κάποια κομμάτια από τη δεύτερη και την τρίτη πράξη της Λίμνης, ενώ δημιούργησα όλο το υπόλοιπο έργο και την ιστορία, που δεν είναι άλλη από την ιστορία της Λίμνης των Κύκνων, ιδωμένη αλλιώς. Ιδωμένη σε ένα εγκατελειμμένο βενζινάδικο, σε μια εποχή μετά Mad Max, όπου η Λίμνη έχει καλυφθεί από ένα μαύρο καθρέφτη, που ουσιαστικά είναι μια πετρελοκυλίδα, και πάνω σε αυτό το μέρος οι χορευτές, οι ήρωες, και η κεντρική αλλά και ο κόσμος γύρω-γύρω ξανααναδημιουργούν την ιστορία της Λίμνης των Κύκνων. Παραμύθι με δραματικό τέλος. Εγώ για την παράσταση αυτή κράτησα μια υπόνοια του δραματικού τέλους, χωρίς να αποσαφηνίζω ακριβώς τι συμβαίνει στην παράσταση. Για να αφήσω τους θεατές να μπουν στη δική τους ατμόσφαιρα, όχι όπως μας τη δίνει το κλασικό μπαλέτο που ουσιαστικά έχει ένα happy end. Είναι πολύ σημαντικό για μένα το ότι ξανά η ομάδα βγαίνει ενωμένη πάνω στη σκηνή, στη μεγάλη σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο Σταύρος Νιάρχος. Και σε αυτό το χώρο, σε αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δημιουργείται μια ιστορική στιγμή, γιατί ξανά όλοι μαζί πάμε σε ένα καινούριο δρόμο. Που αυτός ο δρόμος θέλει κλασικό ρεπερτόριο, νέο κλασικό ρεπερτόριο, δυνατούς χορευτές, ωραίες παραστάσεις και συμμετοχή όλων στα πράγματα. Αυτό είναι κάτι δύσκολο, θέλει πολλή δουλειά, αλλά πιστεύω θα το καταφέρουμε.